ερήμη. Αναφέρεται στο μεγάλο θαύμα που συντελεί ο Χριστός στις ψυχές των Αγίων Του, αλλά και κάθε αγωνιζομένου πιστού, το θαύμα του φωτισμού των ψυχών μας, για να κατανοήσουμε την θεότητά Του. Τι όμως ακριβώς σημαίνει αυτό, μας το εξηγεί ο Θείος Παύλος. Ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας της κτήσεως, το πρώτο που δημιούργησε ήταν το φως. Όμως ο Δημιουργός της κτήσεως κατόπιν, μετά την τραγική στιγμή της πτώσεως, είδε το πλάσμα Του να βυθίζεται στο πνευματικό σκοτάδι. Πώς θα μπορούσε λοιπόν η αγάπη Του, που δεν ανεχόταν να είναι η άψυχη κτήση βυθισμένη στο σκοτάδι, να πείσει στο σκοτάδι τις ψυχές των ανθρώπων? Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός έγινε άνθρωπο, για να αναδημιουργήσει το σκοτεινμένο άνθρωπο και να επαναφέρει το φως Του στην ψυχή Του. Τώρα και πάλι ο Χριστός το πρώτο έργο που ενεργεί και προσφέρει στη νέα κτήση είναι το φως. Φως πνευματικό που μεταγγίζει στην ανακοινισμένη ψυχή μας. Όμως εδώ ο Θείος Παύλος τονίζει ιδιαίτερος μια συγκεκριμένη φωτιστική ενέργεια του Θείου Φωτός στις ψυχές μας. Μας λέγει λοιπόν ότι τώρα ο Χριστός φωτίζει το νου μας με τις ίες του αστραπές, για να κατανοήσουμε το μέγιστο μυστήριο, να κατανοήσουμε ποιος είναι ο ίδιος. Ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος αναμάρτων, δεν είναι μόνο Μεσσίας ανθρωπότητος, ο Μέγας Προφήτης Αρχιερεύς και Βασιλεύς, αλλά ο ύψιστος Θεός του ουρανού και της γης. Πώς να κατανοήσει όμως ο μικρός και επεπερασμένος νους μας το ασύρτο αυτό μυστήριο? Επειδή λοιπόν μόνοι μας δεν μπορούμε αυτό ούτε καν να το διανοηθούμε, ο Χριστός ακνοβολεί μέσα στη δική μας το φως Του, για να μπορέσουμε κάπως να προσεγγίσουμε το κυκτό αυτό μυστήριο. Απολύει ο Θείος Παύλος και θαυμάζει πως μέσα στα σώματα μας που είναι φτιαγμένα από κόδα, μέσα στα έθαστα αυτά σκέφτει ο Χριστός να αποθέσει ένα πύρου αξίας θησαυρό, τη γνώση της θεότητός Του. Πώς είναι δυνατόν εμείς οι αμαρτωλοί και οι ανάξιοι να φυλάσσουμε μέσα μας τον ατίμητο θησαυρό της γνώσεως του απείρου Θεού? Και όμως εμάς που είμαστε όλοι αδυναμία και ασημότητα, ο Χριστός πλημμυρίζει τις ψυχές μας με το Θείο και ουράνιο φως Του, για να πιστεύουμε και να βιώνουμε ότι ο Χριστός μας είναι ο απρόσιτος Θεός. Ο Απόστολος Παύλος κατόπιν μας παρουσιάζει ένα δεύτερο θαύμα από στενή συνέπεια του πρώτου. Αφού μας παρουσίασε στην αρχή το μυστήριο που ζούμε μέσα μας, τώρα μας παρουσιάζει το δράμα που ζούμε γύρω μας. Μέσα μας λέγει ζούμε φως, έξω όμως σκοτάδι. Και ενώ ζούμε αυτή την αντίθεση, ζούμε ταυτόχρονα και ένα θαύμα. Και το θαύμα αυτό είναι ότι το εξωτερικό σκοτάδι δεν μπορεί να νικήσει το φως της ψυχής μας. Πώς όμως συμβαίνει αυτό, μας το εξηγεί ο Θείος Απόστολος λέγει λοιπόν. Ενώ οι χριστιανοί μέσα στις ψυχές μας βιώνουμε το φως της θεότητος του Κυρίου μας, ταυτόχρονα εξωτερικά ζούμε μέσα σε θλίψεις, διωγμούς και πειρασμούς. Επειδή όμως μέσα μας έχουμε το φως της Θείας Γνώσεως και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος μας είναι ο Παντοκράτορος Θεός του ουρανού και της γης, οι εξωτερικοί πειρασμοί δεν μπορούν να διώσουν την ψυχή μας. Εξωτερικά θυμόμαστε, αλλά εξωτερικά δεν συναφορούμαστε. Ενώ γύρω μας κάθε στιγμή και ώρα μας θύγουν διάφοροι εχθροί, γνωστοί και άγνωστοι, συγγενείς και ξένοι, εμείς μέσα μας ζούμε εσωτερική γαλήνη,
δεν σκοτεινιάζει η ψυχή μας, δεν αισθανόμαστε στενότητα καρδίας, εσωτερική ασφυξία. Πιεζόμαστε μόνο εξωτερικά από κάθε είδους δυσκολίες και προβλήματα. Απορούμε βέβαια για το τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στους επάρκειους πειρασμούς, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Ακόμη και όταν κάποτε μας καταβάλουν οι πειρασμοί και μας ρίξουν κάτω δοκιμασίες πειρές, δεν τα χάνουμε, διότι γνωρίζουμε ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος είναι ο εξουσιαστής της ζωής μας και δεν μας εγκαταλείπει, αλλά μας δίνει Θεία δύναμη και χάρη. Οποιοδήποτε λοιπόν κι αν είναι οι δυσκολίες μας και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε και οσοδήποτε και ενταθούμε οι στενοχώριες μας και κυκλώνουν το φως της Θείας Χάριτος που έχουμε μέσα μας, μας χαρίζει δύναμη αταπαταγώνιστη και υπομονή θαυμαστή. Όταν το φορτίο μας πάει να γίνει ανυπόφορο, την κρίσιμη στιγμή παρεμβαίνει ο ίδιος ο Χριστός που έχουμε μέσα μας και μας προστατεύει. Και έτσι κάθε μέρα πεθαίνουμε, αλλά και κάθε μέρα ζούμε. Κάθε μέρα το φως του Χριστού νικά το σκοτάδι. Ας κρατούμε λοιπόν μέσα μας το φως του Χριστού μας για να αντέχουμε στις τρύψεις και δοκιμασίες της ζωής, για να νικούμε το ζωφερό σκοτάδι που μας περικυκλώνει, όπως το έκαναν όλοι οι Άγιοι, όπως το βίωνε και ο Άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, του οποίου η μνήμη εορτάζουμε σήμερα.